Λοιπόν, μπορεί η κυβέρνηση σήμερα, κύριε Τζανακόπουλε, και μετά το τις συζητήσεις που είχαμε και χτες και μέχρι αργά τη νύχτα με τους εταίρους, να πει με μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι είμαστε πολύ κοντά στο κλείσιμο της τουλάχιστον τεχνικού χαρακτήρα συμφωνίας μπροστά στο Eurogroup της 23 Μαρτίου. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι αυτή η συμφωνία έχει τρεις πυλώνες. Ναι. Ο πρώτος πυλώνας είναι εκείνος που αφορά την τεχνική συμφωνία μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Ναι. Ως προς αυτό το κομμάτι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να βρεθεί ένα σημείο ισορροπίας και να πάμε μέχρι παρακάτω. 20. Και νωρίτερα θα έλεγα. Ναι. Για αυτό το σημείο, για αυτό το για κομμάτι. Για αυτό το πυλώνα. Που είναι επί της ουσίας οι μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συμφωνία του Ιουλίου-Αυγούστου 2015, ναι. Καθώς και η δημοσιονομική πορεία μέχρι και το τέλος του 2018. Mm-hmm. Ως προς αυτό λοιπόν το σε σκέλος, αυτό το κομμάτι... αν κρατήσουμε την επιφύλαξη των εργασιακών. Mm-hmm. Για αυτό ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Υπάρχει ρωτήσα. Επιφύλαξη των εργασιακών. Δηλαδή, πού έχουμε προσεγγίσει, μπορείτε να το κάνουμε λίγο πιο σαφές. Όχι, όχι, για τα εργασιακά, γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν, επειδή κρατάτε μια επιφύλαξη, αν εδώ είμαστε σε μια κατάσταση όπου υπάρχει μια σύμπτωση απόψεων με τους εταίρους μας στην Ευρώπη, αλλά φαίνεται ότι η διαφωνία παραμένει με το ΔΕΛΤΑ. Εδώ θέλω να σας πάω, αυτό μας πηγαίνει στο δεύτερο πυλώνα της συμφωνίας που αφορά που αφορά κατά κύριο λόγο τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έτσι ώστε να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα. Και εκεί έχουμε δύο μεγάλα θέματα. Το πρώτο θέμα είναι το θέμα των εργασιακών και το δεύτερο είναι η όλη συζήτηση περί μέτρων και αντιμέτρων που σχετίζεται και με τις δημοσιονομικές προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το 2019 πια. Μάλιστα. Και μετά. Και εκεί φαίνεται ότι ειδικά στις δημοσιονομικές προβλέψεις υπάρχουν δυνατότητες συγκλήσεων. Συνεχίζει να υπάρχει επιφύλαξη για τα εργασιακά που σας είπα και την προηγούμενη πριν από λίγο διότι ξέρετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η ελληνική κυβέρνηση έχουν θα έλεγε κανείς αντίθετες οπτικές γωνίες από τις οποίες βλέπουμε τα πράγματα. Να μας πείτε λίγο κύριε Υπουργέ, εκεί πού βρισκόμαστε βρίσκεται... στη συμφωνία συνολικά. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμφωνήσει στο 2%. Στα 3,6 δις μέτρα από το φορολογικό και από το ασφαλιστικό. Δεν θέλω να μπω σε πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες γιατί αυτές αλλάζουν ανάλογα και με την πρόοδο που γίνεται στα τεχνικά κλιμάκια. Σε γενικές γραμμές αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχουν συγκλήσεις σε ό,τι αφορά την ουσία των μέτρων και των αντιμέτρων. Το 2% το έχει αποδεχτεί η κυβέρνηση. Δεν θέλω να μπω σε τεχνική λεπτομέρεια που αφορά. Δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι τεχνική λεπτομέρεια με την έννοια ότι αφορά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το κομμάτι το οποίο δεν έχει συμφωνηθεί. Επομένως, άρα, δεν επομένως, θέλω ξέρετε, γιατί σας ρωτάμε για να δούμε. Τώρα θα κλείσετε το τεχνικό κομμάτι. Εντάξει, θα πάμε παρακάτω ένα βήμα. Όμως αυτό θα δίνει λεφτά πρώτα απ' όλα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εάν αρκεί το κλείσιμο της συμφωνίας που αφορά τη συμφωνία του Αυγούστου, την αξιολόγηση στην πραγματικότητα δηλαδή, εάν αρκεί για να εκταμιευθούν χρήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει το Eurogroup όμως. Εδώ θέλω να είμαι πολύ σαφής, διότι το έχει πει και ο Υπουργός των Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός, ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε με τους εταίρους για μια συνολική συμφωνία. Δηλαδή, η καταρχήν θέση της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και όλων όσων εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις, δεν είναι μια σπασμένη συμφωνία. Δηλαδή, μια συμφωνία για την μέχρι το 2018 περίοδο, μια συμφωνία για το 2019 και μετά μέσω πρόθεσμα μέτρα για το χρέος και πρωτογενή πλεονάσματα για την από εκεί και πέρα περίοδο. Ο στόχος είναι να βρεθεί μια συνολική συμφωνία. Ναι. Διότι, διαφορετικά, μετά το 19. Διότι διαφορετικά, όχι μόνο εμάς, να πάει τη χώρα και την οικονομία μετά το 19. Ναι. Διότι αν ξανακάνουμε την. Υπό την πίεση, ας το πούμε έτσι, του χρόνου. Και ο χρόνος είναι πάρα πολύ κομβικός και θέλω να το συζητήσουμε μετά βέβαια, αυτό. Θα το πούμε. Υπό την πίεση λοιπόν του χρόνου πούμε άντε να τελειώνουμε για να πετάξουμε το μπαλάκι ας πούμε για 6 μήνες μετά δεν θα έχουμε επιλύσει τίποτα. Διότι αυτή τη στιγμή το κυριότερο πράγμα που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία είναι σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Αυτό σε εμάς το λέτε. Εσείς έχετε δημιουργήσει αυτό το κλίμα της αστάθειας, της αβεβαιότητας και της έλλειψης εμπιστοσύνης που μας έχει κοστίσει βαριά και στην οικονομία, κύριε Υπουργέ,
Το πληρώνουμε οι Έλληνες πολίτες, το πληρώνετε εσείς ως πολιτικό κόστος, αν θέλετε, αλλά αυτό μας αφήνει αδιάφορο τελείως. Μας νοιάζει τι κάνουμε εμείς. Αυτό λοιπόν γιατί το έχετε αφήσει και έρχεται τώρα και μας το επισημαίνετε. Και έχετε απόλυτο δίκιο να λέτε ότι το πολιτικό κόστος που μπορεί να, να υποστεί μια κυβέρνηση είναι ζήτημα δικό της, είναι ζήτημα των πολιτών. Όμως εδώ θέλω να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως προς την ανάλυση, διότι το κλίμα της αβεβαιότητας προκλήθηκε από δύο κατά κύριο λόγο στάσεις. Η μία στάση αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ξεκίνησε την συζήτηση όχι μόνο για τη δεύτερη αξιολόγηση αλλά και για την πρώτη αξιολόγηση με μια σειρά από παράλογες απαιτήσεις που έλεγε ότι εγώ για να μπω στο πρόγραμμα θέλω 4 δισεκατομμύρια μέτρα, δηλαδή 2% παραπάνω από ό,τι είχε συμφωνηθεί τον Ιούλιο-Αύγουστο. Εσείς συμφωνήσατε αυτό τώρα. Δεν συμφωνήσαμε. Αυτό το οποίο συμφωνήσαμε είναι ότι θα πάρουμε 2% μέτρα σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό μείγμα, αλλά θα πάρουμε και αντίστοιχο ποσό. Θα το συζητήσουμε αντμέτρο. Αυτό μετά. Όχι, να λύξουμε το θέμα του χρόνου. Να συζητήσουμε αυτό μετά. Να λύξουμε το θέμα του χρόνου. Διότι λοιπόν, η βασική κατηγορία της αντιπολίτευσης. Και εδώ θέλω να είναι αυτό. Η αντιπολίτευση λοιπόν, η αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως, αντί να κάνει μια επικοδομητική κριτική του τύπου η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και διαφωνούμε σε αυτό που λέτε, διαφωνούμε στο δεύτερο που λέτε, διαφωνούμε στο τρίτο που λέτε, πρέπει να διαπραγματευτείτε καλύτερα σε ό,τι αφορά το τάδε ζήτημα, επέλεξε μία πολιτική κινδυνολογίας και καταστροφολογίας. Σας έλεγε κλείστε, σας έλεγε. Μας έλεγε κλείστε. Κάθε μέρα. Μισό λεπτό. Μας έλεγε κλείστε. Εδώ ακόμα. Θα σας πει κάποιος ότι ακόμα καλύτερα σας το κάνει. Καθόλου δεν σας κάνει κριτική στα επιμέρους. Σας έλεγε κλείστε. Μας έλεγε κλείστε. Μας έλεγε κλείστε και την ίδια στιγμή μας έλεγε ότι ευθυνόμαστε εμείς αν κλείσουμε με τα μέτρα τα οποία ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα λοιπόν. Αφού εσείς έχετε την διακυβέρνηση της χώρας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εσείς θέλετε έκανε... λέτε, τα θετικά να τα παίρνετε μόνο σας και τα αρνητικά λέτε, παιδιά, όλοι μαζί συνένεση. Δεν λέω αυτό καθόλου. Σας λέω όμως ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε ξεκινήσει αυτές τις παράλογες απαιτήσεις για τις οποίες ποτέ δεν τοποθετήθηκε η αξιωματική αντιπολίτευση ήδη από το Δεκέμβριο του 2015. Ούτε καθυστερήσεις είχαμε τότε, ούτε είχε γράψει ο λογαριασμός κάτι παραπάνω. Σας λέει ότι καθυστερήσατε και αυτά δεν υπήρχαν στο τραπέζι. Δεκέμβριο 2015. Δηλαδή το Φεβρουάριο του 2016 που έπρεπε να έχει κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Δεν υπήρχε στο τραπέζι. Πήγατε πιο μετά. Πήγατε ήδη πιο μετά. Ναι. Εγώ σας είπα ότι η απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για 4,5 δισεκατομμύρια μέτρα, 4,5, 3,6, υπάρχει στο τραπέζι ήδη από το Δεκέμβριο του 2015. Μάλιστα. 2015, δηλαδή πριν περάσει το χρονοδιάγραμμα για την λήξη της πρώτης αξιολόγησης. Και ξαναλέω λοιπόν, η αβεβαιότητα κατά κύριο λόγο έχει να κάνει με το γεγονός ότι την καλλιέργησε για πολιτικούς λόγους η αξιωματική αντιπολίτευση. Μάλιστα. Δημιούργησε μια κατάσταση κινδυνολογική, είχε μάλλον μια γλώσσα κινδυνολογική και μια γενικευμένη καταστροφολογία η οποία κυριαρχούσε στο λόγο της και... Όσο κι αν λέγαμε εμείς ότι ο βασικός μας στόχος είναι να κλείσει η αξιολόγηση, ωστόσο δεν έχει μόνο σημασία το πότε θα κλείσει, αλλά και το πώς θα κλείσει. Φυσικά. Για προφανώς να μην κάνουμε πάλι τα λάθη του παρελθόντος. Αυτό, ποια είναι τα λάθη του παρελθόντος, ότι κλείνουμε άρον-άρον τις αξιολογήσεις χωρίς να υπάρχει συνολική συμφωνία. Άρα λοιπόν η αβεβαιότητα δεν τελειώνει, πηγαίνει απλώς. Παίρνουμε απλώς μία παράταση 3, 4 ή 5 μηνών. Το πάμε λοιπόν, εσείς τώρα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Μισό λεπτό. Λέμε ακριβώς το αντίθετο. Μισό λεπτό, δηλαδή λέμε ότι δεν κλείνουμε άρον-άρον την αξιολόγηση. Μα αυτή η πληρώσαμε, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, γιατί θα είμαστε λάθη σήμερα. Ότι είναι... μισό λεπτό. Εμείς μιλάμε πάντοτε σε ένα καλό επίπεδο με εσάς, όποτε σας έχουμε καλεσμένο και αυτό είναι σας τιμά έτσι κι αλλιώς. Και λέω, πώς συμβαίνει αυτό και βυθίσατε την οικονομία στο 1,1. Η αβεβαιότητα τη βύθισα, εγώ τη βύθισα. Ναι. Και, και πώς επιμένω αυτό. Να σας λέω ποιος ευθύνεται για την ευβαιότητα. Ευθύνεται το Μητσοτάκης που βυθίζει την οικονομία. Όχι, όχι. Άμα μου το πείτε και αυτό με συγχωρείτε, θα βγάλω είδηση. Σας λέω ότι όταν, η αξιωματική αντιπολίτευση επιλέγει διαρκώς να ερμηνεύει την προσπάθεια της κυβέρνησης να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αξιολόγηση και να υπάρξει μια συνολική συμφωνία που θα επιλύει το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Οι στοχεύσεις δικές σας είναι σαφείς. Αλλά αφήστε η πολιτική ρητορία που θυμίζει 20... τη Νέα Δημοκρατία, 20... που έλεγε ακριβώς τα ίδια για το ΣΥΡΙΖΑ το 2014, δεν μπορεί να είναι απάντηση στην πολιτική αντιπαράθεση. Πρέπει να πείτε με σαφήνεια, για παράδειγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014 την οικονομία δεν, ποτέ, δεν είπε ποτέ στην Νέα Δημοκρατία κλείσε την αξιολόγηση. Αυτό λέω. Ποτέ. Και μετά βγήκατε και είπατε ότι έχετε ευθύνη που δεν κλείσατε την αξιολόγηση και είπατε τόσα τα άδεια ταμεία. Όχι, λοιπόν, όχι, όχι, όχι. Μισό λεπτό. Αφήστε.
είναι η κουβέντα επικοινωνιακού χαρακτήρα. Πώς επηρεάζει ο ένας τον άλλον, την κοινωνία κτλ. Εδώ μιλάμε για την οικονομία. Η εκάστοτε κυβέρνηση διαχειρίζεται το οικονομικό περιβάλλον με τις πολιτικές της. Η οικονομία είναι και εμπιστοσύνη. Είναι και εμπιστοσύνη. Άρα προφανώς, λοιπόν είναι και επικοινωνία. Είναι και προφανώς. Αλλά προσέξτε όμως. Οι επιλογές που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση επηρεάζουν προς τη μία προς την άλλη κατεύθυνση. Η κριτική που σας ασκείται είναι ότι η επιλογή που κάνατε για παράταση του χρόνου της αξιολόγησης, του κλεισίματος της αξιολόγησης, δεν βοήθησε και διαμόρφωσε ένα αρνητικό περιβάλλον για την οικονομία. Και έρχομαι να προσθέσω σε αυτό. Λέτε, παράλογες οι απαιτήσεις του ΔΝΤ. Μάλιστα, συμφωνούμε. Παραμένουν παράλογες οι απαιτήσεις του ΔΝΤ και σήμερα. Και αν όχι, ποιος έχει υποχωρήσει. Διότι εγώ αυτό που καταλαβαίνω, σας ακούω σήμερα να λέτε ναι, το 2%, τα 3,6. Βεβαίως και αντίμετρα, θα το συζητήσουμε μετά. Αλλά ναι στην απέτηση του 3,6. Δεν είναι το 2%. Δεν είναι το ίδιο. Είναι πολύ διαφορετικό να σου λέει κάποιος ότι πρέπει να πάρεις 3,6 δις πρόσθετα μέτρα. Δηλαδή έχει υποχωρήσει να... το ΔΝΤ, δηλαδή. Τώρα. Έχουμε υποχωρήσει και οι δύο πλευρές. Δηλαδή, από τη μία πλευρά η ελληνική κυβέρνηση δέχτηκε να αλλάξει το δημοσιονομικό μείγμα της πολιτικής έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει κοινό έδαφος. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά το ΔΝΤ έκανε πάρα πολύ μεγάλη υποχώρηση σε ό,τι αφορά το ζήτημα των αντιμέτρων. Διότι όταν λέμε ότι δεν θα πάρεις 2% πρόσθετα μέτρα, αλλά θα πάρεις 2% θετικά και 2% αρνητικά, και άρα το δημοσιονομικό αντίκτυπο θα είναι 0. Αυτό είναι μια υποχώρηση σε σχέση. Δηλαδή, αυτό είναι μια υποχώρηση. Όχι, δεν είναι αν ισχύει. Ισχύει. Μισό λεπτό. Ισχύει πώς, ταυτόχρονα. Ισχύει ταυτόχρονα ή ισχύει αφού πιάσω το στόχο. Γιατί διαφορετικά. Η λογική λέει. Εξηγήστε μου το διαφορετικά. Αλλά η λογική λέει ότι παίρνω τα μέτρα προκειμένου να πετύχω το στόχο και μόλις. Γιατί αλλιώς πώς θα το πετύχω. Και αλλιώς δεν χρειάζεται μέτρα. Βέβαια. Κάποιο στόχο θέλω να πετύχω. Ποιο είναι ο στόχο, το 3,5. Πώς θα το πετύχω, παίρνοντας μέτρα, λέει η άλλη πλευρά. Παίρνω και λέτε εσείς, ναι, παίρνω τα μέτρα, προφανώς για να πετύχω το στόχο, αλλιώς δεν θα τα χρειαζόταν, και ταυτόχρονα παίρνω και μέτρα για να πάω προς την αναπτυξιακή κατεύθυνση ή να βοηθήσω τις κοινωνικές κατηγορίες κτλ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το ταυτόχρονα δεν είναι ανεξάρτητο του στόχου. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά πώς όπως το περιγράφετε, θα σας πω. Το 2018. Ο στόχος ο οποίος περιγράφεται αυτή τη στιγμή από το πρόγραμμα 3,5. Είναι 3,5%. Μάλιστα. Αν πιαστεί λοιπόν αυτός ο στόχος, άνευ μέτρων που ζητά το ΔΝΤ, που ζητά το ΔΝΤ. Αν λοιπόν πιαστεί αυτός ο στόχος που η Κομισιόν, η ελληνική κυβέρνηση και η Eurostat λένε ότι θα πιαστεί με βάση τις προβλέψεις, τότε δεν έχουμε ανάγκη επιπρόσθετων μέτρων. Mm-hmm. Αν λοιπόν το δημοσιονομικό πακέτο το οποίο ψηφιστεί αλλάζει μόνο το μείγμα, mm-hmm. ο στόχος, όπως ξέρετε, το πρωτογενές πλεώνασμα μεταφέρεται από τη μία χρονιά δηλαδή στην άλλη. Δηλαδή δεν θα εφαρμοστούν τα μέτρα, λέτε. Όχι, δεν σας λέω αυτό. Αλλά τι μας λέτε. Σας λέω ότι θα αλλάξει το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής για μετά το 2018. Mm-hmm. Γιατί, κύριε Πρόεδρε. Αλλά πρόσωπε. Ο στόχος θα μείνει ο ένα ίδιος. Λεπτό, ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Πρώτη του 19, ναι. Θα μειωθεί το αφορολόγητο, θα φύγει η προσωπική διαφορά από τη μέση. Αυτά τα δύο βασικά σας ρωτάω προς το παρόν. Πρώτη του 2019 θα υπάρξουν μια σειρά από αλλαγές στη φορολογία που θα επιβαρύνουν κάποιες κοινωνικές κατηγορίες και την ίδια στιγμή θα υπάρξουν και κάποιες άλλες αλλαγές στη φορολογία οι οποίες θα ελαφρύνουν κάποιες κοινωνικές κατηγορίες. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς θα έχει δημοσιονομικό αντίκτυπο 0. Mm-hmm. Και όλα αυτά συμβαίνουν διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βλέπετε ότι κι εσείς σας φαίνεται λίγο περίεργο. Ναι, γιατί δεν καταλαβαίνω πράγματι την ανάγκη λήψης μέτρων. Ναι. Διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι πρέπει να αλλάξει το δημοσιονομικό μείγμα γιατί αυτό είναι μία μεταρρύθμιση ποιότητας. Έτσι τις ονομάζει. Ωραία. Να αλλάξουμε το δημοσιονομικό μείγμα σημαίνει ότι από την πολιτική της λιτότητας την οποία έχουμε μέχρι σήμερα θα πούμε στην πολιτική, ας το πούμε έτσι σχηματικά, της ανάπτυξης, δηλαδή της κυκλοφορίας προς του χρήματος, μεγαλώματος της πίτας κτλ. Κτλ. Επενδύσεων, ιδιωτικοποίησεων, πείτε το πώς θέλετε. Ναι. Αλλά στην πολιτική της ανάπτυξης. Εσείς μου λέτε ότι εγώ θα αναγκαστώ να πάρω. Διότι άκουσα και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν πολύ συμφωνώ, αλλά είμαι αναγκασμένος να τα πάρω τα μέτρα. Λοιπόν, θα αναγκαστώ να πάρω μέτρα λιτότητας, γιατί αυτά είναι μέτρα λιτότητας. Άρα ηφαισιακά μέτρα και ταυτόχρονα θα πάρω και τα άλλα, προκειμένου να αλλάξει το μείγμα της πολιτικής. Μα το μείγμα της πολιτικής ήδη έχει μέσα τη λιτότητα.
Δεν φεύγουμε από αυτό που είχαμε σήμερα. Δεν πρόκειται να μου μειώσετε εμένα το, τη φορολογία, να μειώσετε την εισφορά, να μειώσετε τον έμφυα κτλ. Παίρνει κανείς μέτρα. Κύριε εκπρόσωπε, μισό λεπτό, γιατί απευθυνόμαστε κυρίως στις κατηγορίες που θα υποστούν αυτά τα μέτρα. Και παίρνει κανείς μέτρα γιατί θέλει να πετύχει κάτι. Τι θέλει να πετύχει, κάποιο στόχο. Τι λέει ότι αυτός ο στόχος, και το ξέρετε κι εσείς κι εμείς, το 3,5 για πολλά χρόνια δεν πιάνεται χωρίς μέτρα. Γι' αυτό και πήρατε μέτρα το 17 για να πιάσετε το 18 το στόχο του 3,5. Γι' αυτό έχουμε νέα φορολογία τώρα, γι' αυτό έχουμε νέες εισφορές κτλ. Από τη στιγμή όμως που θα πιαστεί ο στόχος το 2018, υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται carry over effect. Δηλαδή, περνάμε από τη μία χρονιά στην άλλη, χωρίς την ανάγκη προς τον μέλλον. Ωραία, κάνει την προβολή. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό το οποίο λέει είναι ότι πέραν όλων αυτών, δηλαδή πέραν του συγκεκριμένου ζητήματος που έχει να κάνει με το στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος, δεν συμφωνεί και με την. Με τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται το 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος. Θέλει λοιπόν να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνουμε το ίδιο πρωτογενές πλεονάσμα. Γιατί? Διότι θεωρεί ότι ο τρόπος με τον οποίο μέχρι το 2018 θα επιτευχθεί το πρωτογενές πλεονάσμα δεν έχει αυτό, αναπτυξιακή κατεύθυνση. Μόλις έρθει στη Βουλή θα καταλάβουμε όλοι τι ως πρόκειται. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί η οικονομία σημείωσε αρνητική επίδοση το τελευταίο τρίμηνο του 2016. Καταλαβαίνετε ότι... Και μάλιστα πριν απαντηθείτε στην ουσία, ο Πρωθυπουργός το γνώριζε αυτό ή όχι? Πώς είναι δυνατόν? Η Ελστάτ είναι ανεξάρτητη αρχή η οποία ανακοινώνει τα αποτελέσματά της χωρίς να συζητάει. Ο Υπουργός Οικονομικών δεν το γνώριζε αυτό. Ελληνική κυβέρνηση. Να ρωτήσετε τον Υπουργό Οικονομικών, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Ωραία, πάμε στην ουσία τώρα. Γιατί συνέβη αυτό, έχει ευθύνη η κυβέρνηση γι' αυτό ή έγινε κάπως μόνο του? Δεν γίνονται μόνα τους τα πράγματα στην οικονομία. Προφανώς έχει επηρεαστεί το οικονομικό κλίμα από την αβεβαιότητα για την οποία συζητούσαμε προηγούμενα. Ωστόσο, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι είναι προσωρινά στοιχεία. Ότι ούτως ή άλλως είμαστε πάνω από τις προβλέψεις οι οποίες υπήρχαν για το 2016, το οποίο προβλεπόταν ότι θα κλείσει με ύφεση 0,4% και ακόμα και με αυτήν την αλλαγή, εν πάση περιπτώσει, των προβλέψεων της Ελστάτ, βρισκόμαστε επί της ουσίας σε στασιμότητα, μηδενική ύφεση, για το 2016 συνολικά. Και θα σας έλεγα ότι καλό θα ήταν να περιμένουμε να δούμε τα συνολικά στοιχεία. Όμως, και ένα δεύτερο ζήτημα, δεν επηρεάζεται σε τίποτα ο στόχος του προγράμματος για το πρωτογενές πλεόνασμα. Βεβαίως παρακολουθούμε την πορεία της οικονομίας. Καταλαβαίνουμε ότι... Βλέπω και το πρώτο τρίμηνο να πηγαίνει και αυτό προς τα κάτω, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία που έχουμε, από το ΙΟΒΕ, από διάφορες κατηγορίες. Ας περιμένουμε να δούμε. Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη, και ρωτά την κυβέρνηση τώρα, δηλαδή τον Πρωθυπουργό. Είναι ικανοποιημένη. Δεν ρωτάτε τον Πρωθυπουργό. Γιατί είστε εκπρόσωπός του. Είναι ικανοποιημένη από την εφαρμογή και τη λειτουργία και την απόδοση του νέου ασφαλιστικού συστήματος? Τα στοιχεία μέχρι αυτή την ώρα δείχνουν ότι μια μειοψηφία μπορεί να πληρώσει ή πληρώνει τις εισφορές της αυτή τη στιγμή, και ταυτόχρονα υπάρχουν τεράστια κενά, έχουν χαθεί μέχρι και ονόματα ασφαλισμένων στο νέο σύστημα. Είστε ικανοποιημένοι από τη λειτουργία και την απόδοση? Προφανώς όταν περνάμε από... Το λέω γιατί άμα μας ανοίξει τρύπα από εκεί δεν θα συζητάμε για νέα μέτρα. Ναι, θα δεν υπάρχει τρύπα. Από ότι λέει το Υπουργείο Εργασίας, οι σπράξεις πηγαίνουν κανονικά και μάλιστα είναι και λίγο πάνω από τους προσδιορισμένους στόχους. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να δούμε τις εισπράξεις ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα πάμε σε αλλαγές, κύριε Υπουργέ. Περιμένει ο κόσμος με αγωνία. Κοιτάξτε, έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο αφορά κατά κύριο λόγο τους εργαζόμενους με μπλοκάκι, οι οποίοι έχουν μια σχέση εργασίας πίσω από την οποία υποκρύπτεται στην πραγματικότητα εξαρτημένη σχέση εργασίας. Μάλιστα, δηλαδή, σαν μισθωτή. Στην πραγματικότητα εμφανίζονται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά λειτουργούν σαν μισθωτοί. Προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να επιλύσουμε το ζήτημα, αλλά να ξέρετε το εξής. Όχι, λέω συγκεκριμένα. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Υπουργέ. Μην μιλάμε εδώ πέρα ό,τι να είναι. Εγώ λέω, θα πάμε σε διορθώσεις. Εκεί. Αυτό... Πρέπει να περιμένει ο κόσμος, να ξέρει τα περιμένει. Διότι εδώ έχετε φέρει κάποιες εισφορές, οι οποίες είναι καταστροφικές για κάποιες κατηγορίες. Για κάποιες κατηγορίες. Για κάποιες, λέω.
Δεν πρέπει να καταστρέφονται κάποιοι στο όνομα, ας πούμε, ελάχιστος κάποιον άλλον. Το πρόβλημα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους σας ανέφερα. Θα το διορθώσετε. Και εκεί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις αναγκαίες διορθώσεις. Έτσι ώστε να... Αυτό θέλουμε να μας πείτε. Να επιστρέψουμε λίγο στο τώρα, να μας πείτε ένα λεπτό, μια και είμαστε σε αυτό το θέμα, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει ένα ζήτημα με τα φορολογικά. Με το θέμα των βουλευτών που αναδεικνύεται τις τελευταίες μέρες και από τις εφημερίδες. Το έχει αναδείξει και ο Σκάι παλαιότερα και ο συνάδελφός μας ο Τάσος Τελεύρου εδώ. Υπάρχει θέμα εκεί ή όχι? Κοιτάξτε, το 2015, το 2016 έγινε μια μεγάλη αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και θα έλεγα ότι θα πρέπει να βλέπουμε τη συνολική επιβάρυνση η οποία υπάρχει για τα πολιτικά πρόσωπα και η συνολική επιβάρυνση που υπάρχει για τα πολιτικά πρόσωπα είναι μεγαλύτερη από ό,τι ήταν προηγουμένως. Αλλά να μικρότερη από ό,τι των υπολείπων. Και αυτό έχουμε πει ότι θα. Δηλαδή, ένας πολίτης με εισόδημα το ίδιο με ένα βουλευτή δεν φορολογείται το ίδιο. Ο βουλευτής φορολογείται πολύ λιγότερο. Αυτό γιατί δεν σας απασχολείται. Αυτό ισχύει και είναι πρόθεση της. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Καθόλου δίκαιο. Και είναι πρόθεση της κυβέρνησης να. Το διαβάζαμε ότι η νέα μείωση του αφορολογήτου θα αφορά και τους βουλευτές. Κοιτάξτε, ούτε όλους θα τους αφορά αν υπάρξει μείωση του αφορολογήτου. Αυτό λέω. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να αλλάξει συνολικά η φορολογία των βουλευτών έτσι ώστε οι βουλευτές να φορολογούνται όπως όλοι οι πολίτες κανονικά. Επίσης, υπάρχει ένα θέμα που αναδεικνύει η Καθημερινή σήμερα για τον ΔΕΣΦΑ και τον επικεφαλής του που έκανε για λογαριασμό του, όπως αναφέρει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κρέκας, μια απίστευτη αύξηση στο εφάπαξ του. Και ελέγχεται νομίζω γι' αυτό. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Το θέμα είναι αυτό. Εντάξει, δεν το... μετέρων στο ΔΕΣΦΑ. Δεν το έχω. Αν το ψάξατε, λέω. Δεν το έχω, δεν έχω προλάβει να το ψάξω ακόμα. Ξέρετε ότι την προηγούμενη φορά που υπήρξε μια πληροφορία για κάτι τέτοιο, η κίνηση της κυβέρνησης ήταν άμεση. Έχουμε πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτούμε, ειδικά σε μια περίοδο που η κοινωνία βιώνει δύσκολες καταστάσεις, τέτοιου τύπου επιλογές και συμπεριφορές από οποιονδήποτε. Όχι μόνο θα τον ελέγξουμε, αλλά αν ισχύει κιόλας, οι κινήσεις της κυβέρνησης θα είναι άμεσες. Φασιστικές, μάλιστα. Τώρα, μια κουβέντα να πείτε για τις πρακτικές εταιρείες, κύριε Υπουργέ, που φαίνεται ότι το θέμα ετελείωσε, όπως λέγανε και σε ελληνικές ταινίες, ενώ εσείς το είχατε κάνει σημαία στο θέμα αυτό. Τι θα κάνετε για τη δράση του Ισπανικού. Ό,τι αποφάσισε η δικαιοσύνη. Και ή μπορείτε να κάνετε κάτι. Είναι ανοιχτό ακόμα το θέμα των κόκκινων δανείων, που είναι ένα τεράστιο θέμα και για την ελληνική οικονομία και για το τραπεζικό σύστημα. Θέλω να μας πει η κυβέρνηση αν έχει καταλήξει στην αντίληψή της για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Κοιτάξτε, τώρα μιλάτε για ένα ζήτημα το οποίο είναι στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή, ο τρόπος διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Υπάρχουν συζητήσεις και με τον SSM και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο πλαίσιο της αξιολόγησης για να μπορέσουμε να βρούμε τον καταλληλότερο τρόπο διαχείρισης των κόκκινων δανείων χωρίς να μπει σε κίνδυνο, να μπουν σε κίνδυνο αφενός οι τράπεζες, αφετέρου όμως και οι πολίτες οι οποίοι έχουν δει τα εισοδήματά τους να συρρυκνώνονται τα τελευταία 7-8 χρόνια και δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν δάνεια τα οποία πήραν με άλλες προσδοκίες ζωής ο καθένας. Άλλο περιβάλλον, άλλο περιβάλλον. Σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Αποτελεί ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πρακτικές εταιρείες, θα δούμε την απόφαση της δικαιοσύνης και αναλόγως θα. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Έχουμε ακούσει. Προφανώς όμως μια απόφαση της δικαιοσύνης καταλαβαίνετε ότι είναι. Εντάξει, είναι απόφαση της δικαιοσύνης. Ωστόσο, ωστόσο, το ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Είναι αναγκαίο. Σχέση με τη δράση αυτών των εταιριών είναι απολύτως δεδομένο. Ακούμε όλες αυτές τις μέρες τις σχετικές προτάσεις, αντιπροτάσεις, συζητήσεις που γίνονται για τα μέτρα. Δεν έχουμε ακούσει μία λέξη από την κυβέρνηση και πρέπει να το πείτε. Ποια είναι τα αντίμετρα? Ναι. Σε ποιο τομέα αντιπροτείνουμε τι εμείς ως χώρα για να εξορροπήσουμε τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν? Δεν σας έχω ξαναπεί, έχω ερωτηθεί και στο briefing πάρα πολλές φορές. Δεν θέλω να δώσω λεπτομέρειες από τη διαφωνία. Θέλετε να δώσετε λεπτομέρειες γιατί έχουμε διαφωνία στην κατεύθυνση? Εσείς θέλετε ενίσχυση των κοινωνικών ομάδων και οι άλλοι ζητούν προσανατεξιακή πλευρά? Υπάρχουν και εκεί διαφορετικές οπτικές γωνίες, το καταλαβαίνετε. Σας λένε ότι κάνετε πολιτική εδώ. Γιατί θέλετε να ευνοήσετε δικές σας κατηγορίες ψηφοφόρων. Καλά, και εκείνοι οι πολιτικοί κάνουν. Και... Όλοι οι πολιτικοί κάνουν. Όχι, λέμε για το συνολικό καλό τώρα. Μιλάμε για αυτό, φαντάζομαι. Εντάξει, το συνολικό καλό καταλαβαίνετε ότι προκύπτει από το. Γιατί η Τρόικα εδώ λέει κάτι σωστό. Λέει να πάμε για μέτρα αναπτυξιακά. Εσείς λέτε όχι, θέλω να πάω εκεί. Που είναι δική μου. Ακούστε, είναι έτσι. Μισό λεπτό. Λέω, τι λέγεται.
Θα σας πω το εξής. Υπάρχει μια αντίληψη που λέει ότι αναπτυξιακό μέτρο είναι να μειώσεις, ας πούμε, 10, 15, 20% την φορολογία των επιχειρήσεων έτσι ώστε να προκύψουν επενδύσεις. Υπάρχει και μια άλλη αντίληψη η οποία λέει ότι αναπτυξιακό μέτρο είναι να αυξήσεις την αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων, γιατί έτσι τονώνεται η εσωτερική ζήτηση. Επομένως, το θέμα είναι προς ποια κατεύθυνση της πολιτικής θέλεις κάθε φορά να πηγαίνεις. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει τις οικονομικές κάθετος πολιτικές απόψεις του και η ελληνική κυβέρνηση έχει τις οικονομικές κάθετος πολιτικές απόψεις της, διότι όλα αυτά σχετίζονται με την πολιτική σύγκρουση. Γιατί μάλλον με την εντύπωση ότι πια το ΔΝΤ δεν είναι το κογλίφι γδάρτες και τα λοιπά. Είναι παλιά, πού τα θυμήθηκες τώρα. Όχι, λέω προς την κυβέρνηση. Αν έχουν πέσει τόνοι τον τελευταίο καιρό ή όχι. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορείτε να πείτε στην ελληνική κυβέρνηση ότι δεν είχε υψηλούς τόνους απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είχε και τώρα δεν έχει. Τι εννοείτε? Έχω την εντύπωση ότι έχει υπάρξει μια προσέγγιση των ελληνικών θέσεων με τις θέσεις του ΔΝΤ, τα φυσική ή όχι. Κοιτάξτε, σας είπα ότι στις 20 Φεβρουαρίου κάναμε και οι δύο πλευρές υποχωρήσεις έτσι ώστε να υπάρξει. Αυτά φτύσκαν οι άνθρωποι, πήγαν με τον Δουνουτού. Έτσι ώστε, δεν καταλαβαίνω. Όχι, αφήστε αυτό. Δεν υπουργός. Είναι έτσι. Και οι δύο πλευρές κάναν υποχωρήσεις. Καταλήξαμε σε μια επί της αρχής συμφωνία. Από εκεί και πέρα το να συνεχίζεται η πολιτική πολεμική, αν το θέλετε. Είναι αντιπαραγωγική, δεν βοηθά τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Είναι σε θετική κατεύθυνση η δηλώση του κ. Σόιμπλε για την ιστορία των πρωτογενών πλεονασμάτων? Κοιτάξτε, κάθε μετατόπιση της Γερμανίας από θέσεις που είναι μη ρεαλιστικές αξιολογείται ως θετική. Αυτό το οποίο απομένει να δούμε είναι ποια θα είναι η τελική κατάληξη της. Εσείς προτιμάτε αλλαγή στην κυβέρνηση στη Γερμανία? Γιατί το άκουσα να λέγεται αυτό από συναδέλφους. Αυτό δεν είναι για κάποιον που εκπροσωπεί την ελληνική κυβέρνηση. Θα μιλούσατε καλύτερα με τον κύριο Σούλτς, για παράδειγμα. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει η γενική πολιτική της Γερμανίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Να είστε καλά. Καλημερίζουμε. Δεν ήθελα να σας ρωτήσω για το αν είστε κυβέρνηση σαμουράι. Θα μας τα πείτε λίγο. Αφού έρχεται το ίδιο σαμουράι. Εσύ θα ανακατευθείς. Καλημέρα σας. Γεια σας.